Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα. Μετά από μία εβδομάδα αναμονής, τα πρώτα φορτηγά του ρωσικού ανθρωπιστικού κορβόι άρχισαν να περνούν τον τελωνιακό έλεγχο κατά ομάδες από το συνοριακό φυλάκιο Ισβάρινο. Ήδη φαίνεται πως έχουν οριστικά συμφωνηθεί οι όροι της μετακίνησής τους, με πρώτο και βασικό ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, συνοδευόμενα μόνο και αποκλειστικά από στελέχη και οχήματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Είναι βέβαιο ότι τα ρωσικά φορτηγά, αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάποιο επεισόδιο στη διαδρομή, θα φτάσουν σε πόλεις φαντάσματα. Το πιθανότερο είναι ότι θα μεταβούν στο Λουγκάνσκ. Έτσι τουλάχιστον είχε αρχικό συμφωνηθεί. Τόσο το Ντονιέτσκ όσο και το Λουγκάνσκ βομβαρδίζονται καθημερινά. Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι καταστρέφονται συστηματικά όλες οι υποδομές, ενώ ανακοίνωσαν ότι στο χωριό Δμήτροφκα, έξω από τον Ντονιέτσκ, για πρώτη φορά το ουκρανικό πυροβολικό χρησιμοποίησε βόμβες χημικής διασποράς. Οι αντάρτες έδειξαν τις βόμβες αυτές, που περιέχουν μικροσκοπικές βελόνες και έναν δηλητηριώδη αφρό, που όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί θανατηφόρες δηλητηριάσεις. Το Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει εν μέρει καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι αντάρτες λένε ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται και ότι σχεδόν όλη η πόλη έχει εγκαταληφθεί από τους κατοίκους της. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανακοίνωσε ότι 415.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την αρχή της κρίσης. Οι μισοί από αυτούς έχουν κατευθυνθεί προς τη Ρωσία, όμως είναι πολύ αμφίβολη η ακρίβεια αυτών των στοιχείων, αν σκεφτούμε μόνο ότι το Λουγκάνσκ πριν από την κρίση αριθμούσε περίπου 1 εκατομμύριο πληθυσμού και τώρα έχει εκενωθεί. Μία ακόμη είδηση από το μέτωπο του οικονομικού πολέμου. Χθες η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε οι υγειονομικές της αρχές τη σφράγιση 4 καταστημάτων fast food McDonald's στη Μόσχα και σήμερα συνεχίζονται οι έλεγχοι αυτοί, όπως ανακοινώνεται, σε όλη την ρωσική επαρχία. Είναι σαφές το μήνυμα που θέλει να περάσει η ρωσική κυβέρνηση. Φαίνεται πως θα υπάρξει περιορισμός της αλυσίδας και της δραστηριότητάς της, παρά το γεγονός ότι ανακοινώνεται επισήμως πως η αφορμή είναι καθαρά λόγοι υγειονομικοί.